Είναι τα Pod Radio του Pro News. Γεια σας. Εκ μέρους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και εκ μέρους της νέας μεγάλης γαλάζιας συμμαχίας, θέλω και εγώ να απευθύνω τον θερμό χαιρετισμό προς όλους τους αδελφούς Κυπρίους, αλλά και προς όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που σήμερα είμαστε εδώ για να δηλώσουμε με την παρουσία μας και με τα μηνύματα που θα στείλουμε ότι δεν ξεχνάμε την ελληνική Κύπρο, δεν ξεχνάμε την υποχρέωση που έχουμε να απελευθερώσουμε την Μεγαλόνησο. 48 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, μετά την κατοχή της Βορείας Κύπρου. 48 χρόνια και η παγκόσμια κοινότητα αδιαφορεί. 48 χρόνια και οι σύμμαχοι σφυρίζουν αδιάφορα, ενώ τόσο διαφορετικά συμπεριφέρονται αυτόν τον τελευταίο καιρό στην ίδια περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία εκ μέρους της Ρωσίας. 48 χρόνια η πολιτική, η περισσότερη συμβιβασμένη, τρομοκρατημένη, δήθεν κινούμενη με κρύα σκέψη και ορθή λογική, Έλληνες και Κύπροι πολιτικοί παρακολουθούν ως θεατές. Εμείς οι γαλάζιοι λέμε ότι μία είναι η απάντηση και μία θα εξακολουθεί να είναι για όλους όσα χρόνια και αν περάσουν. Και τώρα λοιπόν, 48 χρόνια μετά, η απάντηση είναι μόνον μία. Η απελευθέρωση των κατεχομένων. Και ασφαλώς και από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και από την τηλεοπτική εκπομπή «Το Μαξίμου ακούει», απευθυνόμαστε στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον καλούμε να μην ξεχνά όταν συζητά για το κυπριακό και για τα εθνικά θέματα, να μην ξεχνά ότι οι συνομιλητές του, Αμερικανοί και Βρετανοί εν προκειμένου, ήταν σε πλήρη γνώση για το τι θα συνέβαινε πριν 48 χρόνια τέτοια μέρα. Και εκείνοι έδωσαν το πράσινο φως για την εισβολή. Κίσιγκερ, Σίσκο έχουν περί αυτού πολλά γραφτεί και έχουν καταχωρηθεί στις επίσημες δέλτους της ιστορίας. Και σήμερα όμως υπάρχουν οι εθνομηδενιστές, οι ελιαμεπίτες, όπου κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα σχέδιο όπως εκείνο το τελευταίο, το σχέδιο Ανάν, είναι έτοιμοι όλοι αυτοί που έχουν κατακλείσει το καταπράσινο πια Μαξίμου, είναι εκεί έτοιμοι, στημένοι, αδιαμαρτύρητα, να δεχτούν και να εκτελέσουν τις εντολές των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον μανδύα του ΝΑΤΟ και με μοναδικό γνώμονα αυτής της υποταγής, της υποχωρητικότητας, την διατήρηση της δικιάς τους εξουσίας. Όμως αυτή η υποχωρητικότητα, αυτή η διάθεση για συμβιβασμό
είδαμε ότι με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγεί στην απώλεια κεκτημένων και κεκτημένων που είχαμε από την Επανάσταση του 21 και έπειτα. Οι γαλάζιοι, οι χριστιανοδημοκράτες, πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, πρέπει να περάσουμε από την πολιτική του κατευνασμού στην πολιτική της αποτροπής. Η πολιτική του κατευνασμού έφερε τον πόλεμο, το βλέπετε μέχρι την πόρτα μας. Η πολιτική της αποτροπής είναι σίγουρο ότι μπορεί να εμπεδώσει την ειρήνη, να εμπεδώσει ένα κλίμα ασφάλειας, σταθερότητας και συνεννόησης. Αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το Κυπριακό είναι μια δικιά μας εθνική υπόθεση. Δεν είναι μια υπόθεση που αφορά τους ξένους. Και γι' αυτό εκείνοι που υποστηρίζουν ότι δεν είναι δικιά μας υπόθεση, εκείνοι είναι που με χαρά πάντα τους είδαμε να προστρέχουν σε κάθε φιλοτουρκικό σχέδιο λύσης και το ίδιο να κάνουν με κάθε επόμενο και με το επόμενο που κάθε φορά είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Αυτό δεν έκαναν με το σχέδιο Άννεν. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι εκτός από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου, εκτός από τον Βενιζέλο, εκτός από όλο αυτό το Πασόκ, εκτός από το μεγάλο ποτάμι που έχει γίνει σήμερα το κόμμα του Μητσοτάκη, το ίδιο δεν πίστευε και η Ντόρα Μπακογιάννη, το ίδιο δεν πίστευε και ο Μητσοτάκης. Απευθύνομαι σε όλους τους πατριώτες, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Γιατί πρέπει να ξέρουμε και να παραδεχόμαστε ποια είναι η αλήθεια. Και μόνον ό,τι είναι αληθές είναι και εθνικό, όπως έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής. Άρα λοιπόν, μόνον ο Κυπριακός και ο ελληνικός λαός μπορεί να χαλάσει τα σχέδια όλων αυτών που είναι έτοιμοι από καιρό να δώσουν λες και είναι η δικιά τους η περιουσία, κυριαρχικά δικαιώματα. Οι λέξεις αποδεικνύονται συχνά πολύ φτωχές και ανεπαρκείς όταν πρόκειται να περιγράψουν μεγάλες ηρωικές πράξεις, πράξεις αρετής ή όταν πρόκειται να μετρήσουν τον ανθρώπινο πόνο που εδώ και 48 ολόκληρα χρόνια στοιχιώνει στις ζωές των οικογενειών, των ηρώων, των αγνοουμένων, των πεσόντων της Κυπριακής τραγωδίας του 1974, των συζύγων, των οικογενειών, των παιδιών και όλων των συγγενών και των φίλων αυτών. Ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες που τόλμησαν, που πάλεψαν, που θυσίασαν τη ζωή τους και τα νιάτα τους, ήσαν αρκετοί και από την Ελλάδα, εκτός από τους Κυπρίους, που πολέμησαν στο πλευρό της Κύπρου, που έθεσαν πάνω από τον εαυτό τους αυτό το μοναδικό, το ιερό καθήκον, να προασπίσουν ένα κομμάτι του ελληνισμού που δέχτηκε αυτή την πρωτοφανή επίθεση και για την οποία, όπως λίγο πριν είπαμε, δεν έχουμε μέχρι σήμερα από τη διεθνή κοινότητα τα αντανακλαστικά σε αυτόν τον
τουρκικό Ατίλα που διαπιστώνουμε κάθε μέρα οι σύμμαχοι, οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιδεικνύουν για την Ουκρανία. Ασφαλώς δεν ξεχνάμε εμείς οι γαλάζιοι ότι η εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, αλλά και η συνεχιζόμενη κατοχή επί 48 ολόκληρα χρόνια του 38% του εδάφους του νησιού αποτελεί ένα διεθνές έγκλημα και την τελευταία εθνική τραγωδία του ελληνισμού. Μπορεί η τραγωδία να κορυφώθηκε τότε, εκείνες τις μαύρες μέρες του καλοκαιριού του 1974, όμως τα βαθιά θεμέλια τέθηκαν το 1944. Τότε δηλαδή που εξυφάνθηκε εκείνος ο καταραμένος εμφύλιος πόλεμος, όπως σημειώνει και ο Σάββας ο Καλεντερίδης, προλογίζοντας το βιβλίο για έναν συμπολίτη και μάλιστα γείτονά μου, ήρωα, τον Νικόλαο Κατούντα. Εκεί λοιπόν μπορεί κανένας να δει τι συνέβη το 1944 και γιατί και πώς στερήθηκε η Ελλάδα της δυνατότητας να κάτσει στο τραπέζι των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και να διεκδικήσει εκείνα που δικαιούταν, δηλαδή την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα. Υπάρχουν τα επιφανειακά θεμέλια, εκείνα που τέθηκαν όταν οι πολιτικές ηγεσίες στην Ελλάδα και την Κύπρο έπεσαν με ανεξήγητη αφέλεια στην παγίδα που έστησε και πάλι το ιτημένο στρατιωτικά από την ΕΟΚΑ του διγενή Γρίβα Λονδίνο. Ναι, ιτήθηκε τότε το αποικιοκρατικό Λονδίνο, η αποικιοκρατική αυτοκρατορία και εμείς είμαστε οι νικητές, όπως ακριβώς και στον εμφύλιο της προηγούμενης δεκαετίας. Και εκεί λοιπόν δυστυχώς Έλληνες και Κύπροι, οι πολιτικοί, έκαναν την μοιραία υποχώρηση. Αυτή σαν και αυτοί που μας λένε τώρα τι θέλετε πόλεμο, ας υποχωρήσουμε λίγο, ας κάνουμε δύο βήματα πίσω να αποφύγουμε τον πόλεμο. Έτσι και τότε λοιπόν παραιτήθηκαν από την μεγάλη ιδέα, από το στόχο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα όπου έχυσαν το αίμα τους μέχρι το 1964 ήρωες του Κυπριακού αγώνα. Νέα παιδιά, μαθητές, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο Γρηγόρης Αυξεντής και άλλοι, ο Νουκάς την αριθμός. Και έτσι δέχτηκαν ως ισότιμο συνομιλητή την Τουρκία στις συνομιλίες για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από πού και ως πού. Από πουθενά δεν προέκυπε. Αποτέλεσμα όμως αυτής της υποχώρησης ήταν η υπογραφή της συνθήκης Ζυρίχης και Λονδίνου το 1959, με τις οποίες καθοριζόταν το πλαίσιο της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκεί λοιπόν έμπαιναν και οι εγκυήτριες δυνάμεις. Εκεί λοιπόν δώσαμε εμείς τόπο και χώρο στην Τουρκία. Ασφαλώς και πάλι όπως και τώρα με τις πλάτες των δήθεν συμμάχων μας, αυτών που φαίνεται ότι ποτέ δεν μας συμπάθησαν. Και
Η συνθήκη της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η συνθήκη της εγγύησης, αυτή που σας προείπα, και η συνθήκη της συμμαχίας. Τώρα, όλα αυτά, εάν για τη νέα πολιτική ηγεσία, εάν δηλαδή για τα κόμματα που ανήκουν στο ίδιο εθνομηδενιστικό τόξο, δεν έχουν διαφορά. Το κόμμα του Μητσοτάκη με το κόμμα του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη καμιά. Δεν αναφέρουμε καν στο ΚΚΕ, γιατί αυτό δεν συμμετείχε ποτέ σε εθνικές διεκδικήσεις. Αλλά στα άλλα κόμματα εξουσίας. Αυτά που δυστυχώς εγκαταλείπουν με τόση ευκολία όλους τους υψηλούς στόχους. Έτσι λοιπόν, σήμερα, μέρα που είναι, οι γαλάζιοι χριστιανοδημοκράτες λέμε ότι δεν ξεχνάμε και η μεγαλύτερη συνεισφορά που έχουμε να δώσουμε είναι να επαναλαμβάνουμε τις διεκδικήσεις μας και να σταματήσουμε να λέμε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ, θα μένουμε εδώ, θα τιμούμε τους ήρωές μας και προπαντός θα διεκδικούμε εκείνα που μας ανήκουν και ξέρουμε ότι η μεγαλόνισσος Κύπρος ήταν μόνον ελληνική. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.